Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια για την ιστορία σχετικά με τις μεγάλες ομάδες και το όποιο οπαδικό κίνημα. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, ακούγομαι? Ναι. Έλα. Ναι, ακούγεσαι. Στην Ελλάδα, λοιπόν, σε αντίθεση με το εξωτερικό, όπου οι ομάδες π.χ. στην Αγγλία έχουν μια ιστορία όσον αφορά τους οπαδούς, γίνονται μεγάλες οι ομάδες από δύο αιτίες. Η μία αιτία είναι οι τίτλοι τους. Και η δεύτερη αιτία είναι οι οπαδοί τους. Πάρα φιλαθλοί. Περισσότερο οι οπαδοί και μετά οι φιλαθλοί. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της Θεσσαλονίκης έγινε μεγάλη ομάδα, γιατί τη δεκαετία του 70 ευτύχησε να έχει καλούς ποδοσφαιριστές και να πάρει κάποιους τίτλους, τους οποίους εμπλούτησε στο τέλος της δεκαετίας, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ταυτόχρονα δημιούργησε και ένα οπαδικό κίνημα. Και ο λόγος ήταν γιατί ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70 αντιπροσώπευε τη μόνη ομάδα η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμο και διαρκή πονοκέφαλο στο λεγόμενο κατεστημένο της Αθήνας. Κατά καιρούς ένας Ηρακλής με τον Χατζηπαναγή πήρε ένα τίτλο, ένας Άρης μπόρεσε και διεκδίκησε ένα τίτλο στα παράδια και δεν πήρε τίποτα και μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν, που βλέπουμε σήμερα το να υπάρχουν 1.500 και 2.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ στους αγώνες των play-off μέσα στην Τούμπα, ουσιαστικά οφείλεται σε ένα και μόνο πράγμα. Ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι εγκαλουχημένοι έτσι, με σκοπό, έχουν σαν σκοπό μάλλον, έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις από την ομάδα τους. Η απαίτηση του οπαδού του ΠΑΟΚ δεν είναι πραγματικά να πάρει το πρωτάθλημα του δεύτερη. Να περνάει τον Άρη και τον Ηρακλή. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν. Να περνάει τον Άρη και τον Ηρακλή.